Σας κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι και συνομιλητές, ακόμα και αν είναι από μακριά όπως εγώ λόγω συνθήκων και ημερών. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Και δεν είναι και ώρα για κάποιες ατάκες οι οποίες είναι πολύ περίτεχνα, σεμνά, αλαζονικές. Δεν ανακαλύφθηκε τώρα το κίνημα το αναπηρικό. Ούτε η Βουλή τώρα μόλις ασχολείται. Μπορεί να προχώρησε σε ορισμένα πολύ καλά βήματα η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν της δίνει το δικαίωμα, γιατί το άκουσα πριν, εδώ και δεκαετίες, όλοι μας κοιμόμαστε, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, μόνο η κυβέρνηση αυτή, με κάποιο τρόπο, λίγο μάζεμα, δεν βλάφτει. Αυτές οι μέρες, εθνικές και παγκόσμιες, δεν είναι για γιορτασμούς, είναι για περισυλλογή. Είναι για επαύξηση των απαιτήσεων. Είναι για επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι για εξυγχρονισμό μέτρων, δυνατοτήτων, μηχανημάτων, μηχανισμών. Και δεν φτάνει πάντα μία πλατφόρμα. Αυτό το παραδεχτείτε όλοι. Επομένως, με αφορμή αυτή τη μέρα, επειδή πολλοί έθεσαν, και ο κ. Βαρδακαστάνης και οι συνάδελφοι έθεσαν ζητούμενα, τα οποία παραμένουν τρύπα και κενό, να πάμε σε κάτι πρακτικό. Και να μου πει κάποιος, αν μπορεί να μου απαντήσει, όταν μιλάμε για προσωπικό βοηθό, αν εννοούμε, ας πούμε, ότι το παιδί των 12 ετών, το οποίο πάσχει από αταξία του ΦΕΙΔΙΚ, έχω δημοσιεύσει, έχω ασχοληθεί, το έχω θέσει στην Επιτροπή, έχω το μιλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 17 παλεύω με αυτή την ιστορία. Από άνθρωπο που έκανε αυτό το παιδί έχοντας κάνει προγεννητικό έλεγχο. Και αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, στο προγεννητικό έλεγχο, τι έχουμε κάνει από πρόοδο? Έχουμε προσθέσει ασθένειες που δεν τις ξέραμε, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αναπηρία? Υπάρχει κάποιος εξυγχρονισμός σε αυτό το θέμα? Όχι. Δεύτερον, μιλάμε για φάρμακα. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν νοείται να μην είναι δωρεάν τα φάρμακα στους αναπήρους. Αφού δεν είναι όλα τα φάρμακα δωρεάν στους αναπήρους, θα είναι οι βιταμίνες? Ξέρει κανένας σε ορισμένες παθήσεις, και δεν ανέφερα τυχαία την αταξία του Φρίντιχ, ότι οι βιταμίνες είναι της τάξης των 200 ευρώ το μήνα για να επιβραδύνουν την εξέλιξη της αρρώστιας? Πάμε στον προσωπικό βοηθό. Ένα παιδί 12 ετών που πάσχει από αυτό, θα προσλάβει τη μάνα του για βοηθό? Για πείτε μου. Και όταν η μάνα είναι μόνο του μεροκάματου, τι θα κάνει? Θα αφήσει το μεροκάματο. Και αν αφήσει το μεροκάματο, πώς θα πάει το παιδί δύο φορές τη βδομάδα που πρέπει στην πισίνα, όταν η πισίνα δεν μπορεί να είναι δημόσια, γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς πισίνες? Και είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα. Με συγχωρείτε. Εξηγήστε μου λοιπόν, επί του πρακτέου, όταν μιλάμε για παροχές και για βοήθεια, και όταν μιλάμε για οριζόντια και κάθετα, οριζόντια και κάθετα, το έχω ακούσει από το πρωί, από τα υπουργικά στόματα, τα οριζόντια μέτρα και τα κάθετα μέτρα, 500 φορές. Έρχεται όμως και η ώρα που λύνεις με το οριζόντια και κάθετα σταυρόλεξο. Και στο σταυρόλεξο της αναπηρίας, κακά τα ψέματα. Ίσα που έχουμε προσθέσει δύο γραμμούλες, τρεις γραμμούλες μπροστά σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Τρία γραμματάκια. Δεν έχει λυθεί το σταυρόλεξο για να καυχάται κάποιος ότι έκανε πολλά πράγματα. Και δεν αρκεί αυτό. Επιμένω, σε συνθήκες πληθωρισμού, σε συνθήκες φτώχειας και σε συνθήκες ενεργειακής αποκλεισμού, ενεργειακού αποκλεισμού των αδυνάμων, φτάνουν τα μέτρα όταν δεν είναι ειδικά για τους αναπήρους, για τα άτομα με ανάγκες, εξαιρετικές ανάγκες? Δεν μπορεί να είναι εξαιρετικά τα μέτρα? Μπορεί να είναι τα ίδια? Μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή με τον ίδιο τρόπο? Οι διατροφικές ανάγκες είναι ίδιες? Άκουγα πριν τον ομιλήσαντο, ο οποίος είναι και αθλητής. Είναι ίδιες οι διατροφικές ανάγκες? Άρα το 10 και το 11 και το 9 πληθωρισμός, οι αυξήσεις τιμές των τροφίμων για ανθρώπους που έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες είναι της ίδιας επίπτωσης ή είναι δεκαπλάσιας επιβάρυνσης? Είναι δεκαπλάσιας επιβάρυνσης. Άρα υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν εδώ και τώρα. Θα σας έλεγα μάλιστα και κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο ευνηδιαστικά μέσα σε τρία χρόνια, όπως ισχυρίζεστε, γίναν όσα δεν είχαν γίνει πιο πριν, σημαίνει ότι μπορείτε και πολύ περισσότερα. Κάποιος που κάνει κάποια ανοίγει τον δρόμο για πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές οι οποίες εμφανίζονται ως εφικτές αυτή τη στιγμή. Ούτε μπορεί κάποιος να ανακόψει τις ανάγκες των αναπήρων από τις ανάγκες του γενικού πληθυσμού. Όταν λοιπόν ο εθνικός πληθυσμός
χυμάζει και βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα σε μεγάλο ποσοστό ή φτωχοποιείται βία, αυτός που σ' αναπήρωσε έχει πολλαπλάσια μορφή. Φέρω για παράδειγμα, είπε κάποιος για τα διόδια πριν και πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η κάρτα του αναπήρου ισχύει για το ταξί. Υπάρχει έκπτωση στο κόμιστρο του ταξί. Είναι όλοι οι ανάπηροι σε θέση να εξυπηρετηθούν από τα δημόσια μέσα της κοινωνίας, γιατί μιλάμε για τους αναπήρους και για μέτρα που παίρνονται στις πολύ μεγάλες πόλεις. Λίγο παραόξο και όταν πρέπει κάποιος να μετακινηθεί. Ο προσωπικός βοηθός δεν θέλει εκπαίδευση αν είναι επαγγελματίας. Έχουμε πρόγραμμα για το πώς θα εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι που θα στηρίξουν και ποιες είναι οι προδιαγραφές ενός πραγματικού προσωπικού βοηθού. Ή βρίσκουμε έναν τρόπο να επιδοτούμε έτσι πλαγίως ανθρώπους οι οποίοι ούτως ή άλλως το κάνουν αυτό σε μια οικογένεια. Και αν το κάνουν σε μια οικογένεια, το πιο εξωφρενικό από όλα, το οποίο πρέπει εδώ και τώρα να το καταργήσετε, με ένα άρθρο, με μία παράγραφο, με μία τροπολογία αύριο το πρωί, είναι να κόβετε το επίδομα σε αναπήρους όταν παίρνουν τη σύνταξη του θανάτους γονιού. Λες και η σύνταξη του θανάτους γονιού δεν είναι αυτή που υποκαθιστούσε μέχρι τώρα αυτό που θα λέγαμε προσωπική βοήθεια. Και επειδή δεν θα υπάρξουν τόσοι προσωπικοί βοηθοί, εδώ δεν υπάρχουν σε άλλα πιο προηγμένα συστήματα, τόσοι προσωπικοί βοηθοί, όσοι οι συγγενείς και οι οικογένειες που έχουν τραβήξει το Γολγοθά, οι μανάδες, οι πατεράδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, κυρία Κανέλη, παρακαλώ, μου πληρώστε. Δεν μπορούμε να ποσοστικοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία λέγοντας για 3.000 ή για 5.000 άτομα, όταν μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο αναπήρους σε αυτή τη χώρα. Πριν φτάσουμε λοιπόν στην προσβασιμότητα, ας φτάσουμε στην βιωσιμότητα των αναπήρων και κυρίως σε μία ποιότητα ζωής. Μία ποιότητα ζωής. Φαίνεται τραγικό να ακούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάπηρα παιδιά τα οποία πρέπει να κάνουν οικονομία στην τροφή. Εδώ καθόμαστε και λέμε στους ανθρώπους που κινούνται, μην κάθεσαι στην τηλεόραση, γιατί πρέπει να τρως διαφορετικά και να κινείσαι διαφορετικά και να γυμνάζεσαι. Φαντάζεσαι τους ανθρώπους τους καθυλωμένους. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, τελειώνω αμέσως. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα ξέρετε πολύ καλά ότι με αυτό το θέμα όχι απλώς ασχολείται, αλλά είναι και ενεργά δίπλα από τους ανάπηρους σε όλες τις διεκδικήσεις. Θα έπρεπε για τους αναπήρους να είναι, όπως και για όλους τους αδύναμους, τα πάντα δωρεάν. Και η θέρμανση και τα φάρμακα και οι συνταγογραφούμενες βιταμίνες για να μπορούν να αναπτύξουν εκείνες τις δυνατότητες που έχουν, ώστε και οι των ιδίων οι απαιτήσεις για προσβασιμότητα να είναι πολύ μεγαλύτερες. Σας ευχαριστώ πολύ και δεν έχω να πω χρόνια πολλά παρά μόνο στους επιζήσαντες που κάθε τέτοια μέρα τους θυμόμαστε.